Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Μελετόπουλε. Καλημέρα, κύριε Δαμαβολίδη. Καλημερίζω και τους ακροατές σας στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Μελετόπουλε, ξεκινάμε ένα κύκλο, ανοίγουμε ένα κύκλο εκπομπών με εσάς, τον εγγενιάζουμε, που έχει να κάνει με την μικρασιατική εκστρατεία και κατ' επέκταση με την μικρασιατική καταστροφή, γιατί θέλουμε να ακούσουμε όλους τους τις απόψεις από τους επιστήμονες και τους ιστορικούς που έχουν εστιάσει στο θέμα και εσείς έχετε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτό και θα θέλαμε να διατυπώσετε την άποψή σας. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Το βασικό ερώτημα για το τι δουλειά είχαμε εμείς, ας πούμε, στην Μικρά Ασία, για το αν ήταν η προέκταση ενός μάταιου μεγαλοειδεατισμού ή αν ήταν η απέτηση ενός λαού που ήθελε να διευρύνει το κουστούμι του κράτους, το σώμα του έθνους, είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η μικρασιατική εκστρατεία υπήρξε συνέχεια της Ελληνικής Επανάστασης. Στην ουσία, το 1821, οι Έλληνες αποφάσισαν να απελευθερώσουν όχι την Νότιο Ελλάδα με πρωτεύουσα την Αθήνα, αλλά το σύνολο της κατεχόμενης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή του Βυζαντίου, το οποίο είχε κατελευθεί από τους Τούρκους τον 15ο αιώνα και παρέμενε υποκατοχή. Έτσι το αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι αυτοί, ότι η πατρίδα μας είναι το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, το Βυζάντιο, η Ρωμανία όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αυτό λοιπόν το κράτος πρέπει να το απελευθερώσουμε. Ο Κολοκοντρώνης γράφει από μνημονεύματά του ότι αν είμαστε αρμονιασμένοι θα φτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη. Υπενθυμίζω άλλωστε ότι το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας προέβλεπε την απελευθέρωση και της Κωνσταντινούπολης. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε μεγάλη ιδέα δεν ήταν μια εθνικιστική φαντασίωση, δεν ήταν ένας μεγαλοειδεατικός παροξυσμός, ήταν η πραγματική αυθεντική βούληση των Ελλήνων του 19ου αιώνα να απελευθερώσουν το σύνολο και να αποκαταστήσουν το σύνολο της Βυζαντινής επικράτειας. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, υπάρχει όμως και ένας πρακτικός λόγος για τον οποίο ήμασταν υποχρεωμένοι να πάμε σε Μικρά Ασία, που ήταν ότι οι Τούρκοι υπό την επίνευση και με το σχεδιασμό των Γερμανών στρατιωτικών διοικητών του Οθωμανικού στρατού, άρχισαν ήδη από το 1912 τη συστηματική προσπάθεια εξόδωσης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, διότι ο γερμανικός υπεριαλισμός ήθελε να ενσωματώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη γερμανική σφαίρα επιρροής. Προς τούτο εμπόδιο ήταν οι Έλληνες που κρατούσαν την Οθωμανική οικονομία στα χέρια τους σε μεγάλο βαθμό. Και επομένως σχεδιάστηκε λοιπόν ένα είδος γενοκτονίας των Ελλήνων μέσω των ταγμάτων εργασίας, αμελέτα μπουρού, μέσω των σφαγών οι οποίες άρχισαν από την Φώκια του 1914 κτλ. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο και με τους νεότρουκους να έρχονται στην εξουσία και να προσπαθούν να φτιάξουν καθαρό τουρκικό εθνικό κράτος, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για την Ελλάδα παρά να πάει εκεί για να προστατεύσει, ας πούμε, τους Έλληνες. Ο Βενιζέλος είδε ότι ήταν μία από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα έθνη κάθε 500 χρόνια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξήλθε ηττημένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα υπήρξε μέλος της συμμαχίας που κέρδισε τον πόλεμο. Επομένως, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε προϊόνια ελληνικά εδάφη. Τη στιγμή, μάλιστα, που σύμφωνα με την απογραφή που έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1920, στην Μικρά Ασία επί συνόλου 10 εκατομμύριων κατοίκων, τα 2.800.000 ήταν ελληνική πληθυσμοί. Και οι Τούρκοι ήταν 1.800. Οι καθαροί Τούρκοι και όλα τα άλλα ήταν διάφορες άλλες μειονότητες. Μεγάλες πόλεις όπως η Σμύρνη είχαν καθαρά ελληνικό χαρακτήρα. Ακόμα και σε πόλεις στα βάθη της Ανατολίας υπάρχει ισχυρή ελληνική παρουσία. Συχνά πλειοψηφική. Δεν ήταν λοιπόν αυτό το πράγμα, ας πούμε, μια φαντασίωση. Ήταν μια πραγματικότητα. Επίσης, να προσθέσω το εξής. Αναφερθήκατε στην, ας πούμε, κατηγορία που το ΚΚΕ είχε εκτοξεύσει εναντίον της μικρασιατικής εκστρατείας, ότι ήταν υπεριαλιστική. Ο υπεριαλισμός, όπως τον έχει ορίσει η μαρξιστική θεωρία και ειδικά ο Λένιν, είναι η προσπάθεια μιας βιομηχανικά ανεπτυγμένης χώρας να αποκτήσει αποικίες ώστε μέσω αυτών να έχει φθηνό εργατικό δυναμικό και φθηνές πρώτες ύλες. Η Ελλάδα ήταν μια καθυστερημένη αγροτική χώρα, δεν ήταν βιομηχανική μητρόπολη. Ο όρος υπεριαλισμός είναι επιστημονικά αστήρικτος και, ας πούμε, αστείος για την μικρασιατική εκστρατεία. Ήταν μια προσπάθεια των Ελλήνων πρώτον να διασώσουν τον μεγάλο ελληνικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας από τη γενοκτονία και δεύτερον να επιστρέψουν στις προϊόνες εστίας
που αποτελούσαν την έδρα και την κοιτίδα του Βυζαντινού κράτους. Απαντήσατε ήδη στο επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με την άποψη που σίγουρα την έχετε συναντήσει και εσείς, στο ότι οι βιότητες των Τούρκων ελπίλθαν επειδή είχαμε την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Με αυτό τώρα που λέτε όμως δείχνετε ότι ιστορικά η συστηματική εξόντωση έχει ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά. Θέλω να μας πείτε τώρα ποια ήτανε η πληθυσμιακή γεωγραφία. Αναφερθήκατε λίγο στο ελληνικό στοιχείο, αλλά θέλω να μας πείτε ποια ήταν η πληθυσμιακή γεωγραφία στην Μικρά Ασία, ποια ήταν δηλαδή η εθνολογική σύνθεση στο ανάγλυφο της Τουρκίας εκείνη την εποχή, με όλες τις εθνικότητες, και πόσο μεγάλη σημασία είχε σε αυτήν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή υπήρχε μια ιστορική καμπή, αν δεν κάνω λάθος, που πολλά έθνη αγωνίζονται βάσει τη αναλογία του πληθυσμού για την αυτοδιάθεσή του. Ακούστε, όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξέρχεται ιτημένη και στη συνθήκη των Παρισίων τοποθετείται στην χειρουργική κλίνη για να διαμεληθεί μεταξύ των νικητών, υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κράτος, αχανές, στο οποίο υπάρχουν διάφορες ας πούμε πληθυμιακές ομάδες. Στην Αραβική Χερσόνησο, δηλαδή από την ανατολική σημερινή Τουρκία και κάτω, ζουν Άραβες βασικά. Έτσι, αυτούς που υποκίνησε σε χέρια ο Λόρενς της Αραβίας. Έτσι, από το σημερινό ας πούμε Ιράκ, Ιορδανία, Μεσοποταμία, Συρία. Έτσι, η Συρία έχει βέβαια και κάποιους χριστιανικούς πληθυσμούς αξιοσημείωτους, αλλά βασικά μέχρι την Ιεμένη υπάρχουν αραβικοί πληθυσμοί. Τώρα, πηγαίνοντας στη Μικρά Ασία, που είναι και το σημείο που μας ενδιαφέρει, η Μικρά Ασία το 1918 έχει καταρχήν έναν συμπαγή και αμυγή ελληνικό πληθυσμό στον Πόντο. Η Πόντη είναι αρχαιοελληνικό, ας πούμε, αρχαιοελληνικοί πληθυσμοί. Μιλούν μια διάλεκτο απευθείας απόγονο της αρχαίας ελληνικής. Έχουν ελληνικές πόλεις, ελληνικά χωριά. Είναι μια καθαρή ελληνική, ας πούμε, περιοχή ο Πόντος. Τώρα, στα παράλια της Μικράς Ασίας κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο. Οι Τούρκοι, όπως ξέρετε, αποκαλούσαν τη Σμύρνη Γιαούρι Σμύρ, δηλαδή η Σμύρνη των Γιαούριδων, δηλαδή η ελληνική Σμύρνη. Βεβαίως η Σμύρνη έχει και άλλες μειονότητες, αλλά κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, όπως κυριαρχεί σε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Έλληνες της περιοχής έχουν πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ελέγχουν την οικονομία, έχουν κτήματα, έχουν Τούρκους για υπαλλήλους και εργάτες. Έτσι είναι η ελίτ, αν θέλετε, της Ιωνίας. Υπάρχουν σπουδαία ελληνικά σχολεία, σχολές ανώτερες, εκκλησίες, ακμές, κοινότητες, σπουδές. Έτσι είναι ένας ζωντανός ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος δίνει τον τόνο και το χρώμα στην περιοχή αυτή. Πηγαίνοντας προς τα μέσα, συναντούμε τη μεγάλη, ας πούμε, ελληνική, την μεγάλη ελληνική κοινότητα της Καπαδοκίας. Οι Καπαδόκες είναι ένας ακμαίος ελληνικός πληθυσμός, έχουν αναδείξει προσωπικότητες, έτσι, ο Παύλος Καρολίδης ο ιστορικός, ο Δημοσθένης Δανειλίδης ο οικονομολόγος, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι που έρχονται από την Καπαδοκία, δηλαδή είναι ένας ελληνικός πληθυσμός πάρα πολύ σημαντικός, οι Καπαδόκες. Τώρα από εκεί και πέρα, ανατολικότερα βρίσκει κανείς τους Κούρδους και υπάρχουν βεβαίως και διάφορα άλλα φύλλα, όπως είναι οι Λαζοί, όπως είναι βεβαίως οι Τούρκοι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων υπενθυμίζω ότι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες του 11ου, 12ου, 13ου αιώνος, έτσι όπως ξέρετε οι Τούρκοι, ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι απόγονοι των Μογγόλων που ήρθαν στη Μικρά Ασία του 13ου αιώνα, οι περισσότεροι είναι εξισλαμισμένοι αυτόχθονες ελληνικοί πληθυσμοί. Λοιπόν, είναι όμως Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει, μουσουλμάνοι, αυτοί κυρίως ας πούμε ασχολούνται με τη γεωργία, είναι πιο χαμηλό το κοινωνικό του και οικονομικό επίπεδο των Ελλήνων. Δηλαδή είναι η Μικρά Ασία ένα μοσαϊκό πολυεθνικό στο οποίο κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο. Εάν κάποιος δικαιούται και ιστορικά και με τα δεδομένα του 1918 να αποκτήσει τον έλεγχο της Μικράς Ασίας, αυτός σαφώς ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε ερίσματα εκεί. Επιπλέον εξήλθε από ένα πόλεμο νικήτρια. Όταν έχεις νικήσει, έχεις συμμετάσχει σε ένα νικηφόρο συνασπισμό, έχεις πλέον από εκεί και πέρα τα δικαιώματα του νικητή. Γι' αυτό το λόγο ο Βενιζέλος λοιπόν πηγαίνει στο Παρίσι το τέλος του 18, αρχές 19 και υποβάλλει το περίφημο υπόμνημα με το οποίο ζητάει την Ανατολική Θράκη και την Ιωνία. Αφήνει απ' έξω την Κωνσταντινούπολη προς ώρας, θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί σε δεύτερο πλάνο. Η Κωνσταντινούπολη ελέγχεται ήδη από συμμαχικά στρατεύματα. Αυτό ζητάει την Ανατολική Θράκη και την Ιωνία
και η καταρχήν αντίδραση είναι θετική. Του θέτουν βεβαίως τον όρο να πάει στην Ουκρανία να συμμετάσχει σε αυτή την εκστρατεία που έγινε για να κατά κάποιο τρόπο να καταληθεί, να ανατραπεί το κομμουνιστικό καθεστώς που είχαν καθιδήσει ο Λένιν με τον Τρόσκι. Αυτή η απόφαση του Βενιζέλου έχει επικριθεί βεβαίως. Τώρα με τα σημερινά δεδομένα πράγματι ήταν λάθος η απόφαση αυτή, αλλά με τα τότε δεδομένα μια Ελλάδα που είχε μπει στον πόλεμο την τελευταία στιγμή αρχής του 18, άρα δεν είχε διανύσει τα 4 φρικαλαία χρόνια του Παγκοσμίου Πολέμου, μπήκε τελευταία στιγμή. Οι σύμμαχοι είπαν ότι αν θέλετε πράγματι να είσαστε μαζί μας στο τραπέζι των νικητών, θα κάνετε και κάτι παραπάνω. Θα πάτε στην Ουκρανία. Αυτή την απόφαση την πληρώσαμε. Δεν υπάρχει επιβολία, διότι οι Σοβιετικοί εστράψαν εναντίον μας και βοήθησαν τον Κεμάλ. Όσον αφορά για την ιστορική καμπή που σε όλο τον κόσμο έχουμε επαναστάσεις με σκοπό την αυτοδιάθεση βάσει της πληθυσμιακής αναλογίας. Κοιτάξτε, είναι η εποχή της αυτοδιάθεσης. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Γούντρο Βίλσον, στα 10 σημεία του, τα οποία υποβάλλει στην συμμαχική συνδιάσκεψη στο Παρίσι, ζητάει την αυτοδιάθεση όλων των εθνοτήτων. Με αυτή τη λογική, ας πούμε, διαμελήθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία. Με αυτή τη λογική, διαμελήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και δημιουργήθηκε η Συρία, η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, το Ιράκ, τα διάφορα αραβικά κράτη κτλ. Αυτή, αν θέλετε, η αρχή προκάλεσε τεράστια προβλήματα, διότι δεν ήταν οι εθνότητες κατανεμημένες με τρόπο ώστε να παραχθεί μια καινούρια σαφής κρατική αρχιτεκτονική. Δηλαδή τα κράτη που δημιούργησαν στην Ευρώπη είχαν μειονότητες άλλων εθνών. Δηλαδή η Ουγγαρία είχε Αυστριακούς, η Αυστρία είχε Ούγγρους, η Ρουμανία είχε, ξέρω εγώ, και αυτοί Ούγγρους κτλ. Αυτό προκάλεσε πολλά προβλήματα και υπήρξε βασική αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, επομένως, πάντως κυριάρχησε η αρχή των εθνοτήτων. Τώρα, βάσει τη αρχή των εθνοτήτων, ζήτησε και ο Βενιζέλος τις περιοχές στις οποίες υπερίσχε το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή Ιωνία και Ανατολική Θράκη. Τα αιτήματά του τελικώς ικανοποιήθηκαν με τη συνθήκη των Σευρών τον Ιούλιο του 1920. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι από την άλλη μεριά δεν υπήρξε μια ακύρωση αυτής της αρχικής παραδοχής ότι η Ελλάδα δικαιούται αυτές τις περιοχές. Ακύρωσε για λόγους γεωπολιτικούς. Οι Ιταλοί δυσαρεστημένοι που δεν πήραν τη Σμύρνη αυτή και παραχωρήθηκε στην Ελλάδα στράφηκαν προς τον Κεμάλ. Οι Γάλλοι νωρίς και αυτοί στράφηκαν προς τον Κεμάλ για άλλους λόγους. Οι Αμερικανοί αποστασιοποιήθηκαν και τελικά οι Σοβιετικοί βοήθησαν τον Κεμάλ καθοριστικά εναντίον των Ελλήνων και τελικώς η Ελλάδα βρέθηκε μόνη στη Μικρασία. Οι Άγγλοι που αρχικά μας υποστήριξαν ούτε χρήματα μας έδωσαν. Με λύσα μάλιστα μπλόκαραν κάθε δανειοδότηση της Ελλάδας κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία. Ούτε στρατιωτική υποστήριξη μας έδωσαν και διπλωματικά ήδη από τις αρχές του 21 οι Άγγλοι αρχίζουν να ζητάνε, να πιέζουν τους Έλληνες να τα βρουν με το Κεμάλ, δηλαδή να εκενώσουν τη Μικρασία. Ενώ αυτοί μας στείλαν εκεί. Λοιπόν, επομένως η Ελλάδα βρέθηκε τελικά μόνη με την αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων να έχει πλήρως ακυρωθεί στην ελληνική περίπτωση. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο και σκοτεινό παιχνίδι να παίζεται πίσω από την πλάτη μας και εμείς να μην το έχουμε καταλάβει, κύριε Δαμοπολίδη, και είναι το παιχνίδι των πετρελαίων, το οποίο υπήρξε πραγματική αιτία της μικρασιατικής καταστροφής. Θέλω να μπούμε σε αυτό γιατί ήδη είχα σκοπό να σας ρωτήσω για το πώς έβλεπαν οι μεγάλες δυνάμεις την είσοδο, πώς επέτρεπαν μάλλον, με τι όρους επέτρεπαν την είσοδο στη γεωπολιτική σκακέρα ενός μικρού κράτους, σε κομβικό σημείο βέβαια, όπως είναι η Ελλάδα, δηλαδή πώς το βλέπει η Ρωσία, πώς το βλέπει η Ιταλία, αλλά ήδη αυτό το δώσατε το περίγραμμα. Και θέλω να φτάσω σε ένα ερώτημα το οποίο έχει διχάσει τους ιστορικούς. Μας πούλησαν οι ξένοι, αυτό το ακούμε συνέχεια. Υπάρχει άλλη απόψη όμως που λέει ότι το ότι μας εγκατέλειψαν οι ναυτικές δυνάμεις ή το ότι βρεθήκαμε στο τέλος μόνοι μας και να είναι όλοι απέναντι, έχει τη ρίζα του στις εκλογές του 1920, το Νοέμβριο, που εκεί χάνει ο Βενιζέλος, η Ηνωμένη Αντιπολίτευση που συντονίζει, ας πούμε, ο βασιλιάς, είναι νικήτρια, που όμως εκείνη τη στιγμή αλλάζει κατεύθυνση, υποστηρίζει τις υπηρετικές δυνάμεις και λένε ότι αυτό ήταν ένας αυτοχειριασμός που όλα τα υπόλοιπα, αυτό δηλαδή το πούλημα των ξένων δυνάμεων, ήταν φυσικό επακόλουθο. Και για να το απαντήσετε συνολικά, από τη στιγμή που η Ελλάδα αλλάζει στρατόπεδο και μπορούμε να το φέρουμε και στα δεδομένα του σήμερα, δεν ήταν δεδομένο, αυτό υποστηρίζει η μία άποψη, ότι
οι σύμμαχοι που είχαν επιτρέψει τα βήματα τα ελληνικά μέχρι αυτό το σημείο θα έκοβαν, ας πούμε, τη φόρα. Ο, κοιτάξτε, το Νοέμβριο του 20 ο Βενιζέλος έχει προκηρύξει εκλογές. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος έχει πεθάνει από σιψεμία από το δάκωμα του Πυθίκου στο Τατόι. Ας πούμε, στην αντιβενιζελική παράταξη υπάρχει μεγάλη ένταση, συσπήρωση, πάθος. Έχουν προταχθεί δύο, αν θέλετε, συνθήματα. Το ένα είναι η παλινόρθωση του Κωνσταντίνου έτσι, και το άλλο είναι η αποχώρηση από τη Μικρά Ασία, διότι ο ελληνικός λαός είχε κουραστεί να πολεμάει επί 8 χρόνια συνεχώς. Αυτά αποτυπώνονται στο σύνθημα «Ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά», έτσι, το γνωστό σύνθημα της εποχής εκείνης. Και ο Βενιζέλος λοιπόν οδηγείται στις εκλογές του Νοεμβρίου και συντρίβεται. Αυτό λοιπόν υπήρξε πράγματι αυτοχειριασμός, αλλά για άλλο λόγο. Διότι η Ελλάδα έχασε το μόνο ηγέτη που μπορούσε να την παρατηθεί στο Κεμάλ. Διότι όλη η έμπειρη βενιζελική στρατιωτική ηγεσία αποστρατεύθηκε και αντικαταστάθηκε με στρατιωτικούς που είχαν πολεμήσει τους Βαλκανικούς πολέμους ή ούτε καν σε αυτούς. Διότι ο κομματισμός και η εμπάθεια κυριάρχησαν κατά τρόπο αυτοκαταστροφικό και διότι ο διχασμός αναβίωσε με έναν τρόπο απολύτως καταστροφικό για την μεγάλη ελληνική εθνική προσπάθεια. Δεν πιστεύω όμως, κύριε Δαμαβολίτη, και θα με συγχωρήσετε να γίνω αιρετικός από το σημείο, ότι ήταν πραγματικός λόγος η παλινόρθωση του Κωνσταντίνου και η έλευση των αντιβενιζελικών στην εξουσία για την αποστασιοποίηση των συμμάχων μας από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο πρόσχημα. Και θα το τεκμηριώσω αμέσως. Πρώτα απ' όλα, από πουθενά δεν προκύπτει, θεωρώ αστικό μύθο και σε πολλές ομιλίες μου τον έχω καταρρύψει ότι ο Κωνσταντίνος ήταν γερμανόφιλος, ο Μεταξάς ήταν γερμανόφιλος κτλ. Καθόλου γερμανόφιλοι δεν ήταν όλοι αυτοί. Αγγλόφιλοι ήταν και η Αγγλία είναι πίσω από την άρνηση του Κωνσταντίνου να δεχθεί την πρόταση του Βενιζέλου, την απόφαση του Βενιζέλου, η Ελλάς να εισέλθει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Άγγλοι δεν θέλαν η Ελλάδα να μην μπει στον πόλεμο. Σας υπενθυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος με τον Βενιζέλο στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν ζητήσει από την Αγγλία να μπει η Ελλάδα στο συνασπισμό και οι Άγγλοι αρνήθηκαν. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν ο Βενιζέλος επανέρχεται και τότε ο Κωνσταντίνος τον μπλοκάρει και γίνεται ο εθνικός διχασμός. Ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ απλά εξέφραζε την αγγλική λυσαλέα άρνηση να μπει η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι οι Άγγλοι δεν θέλαν η Ελλάδα να εισέλθει σε ένα Παγκόσμιο Πόλεμο και να εξέλθει η αυτοκρατορία. Να εξέλθει Βυζάντιο, να εξέλθει περιφερειακή δύναμη, να εξέλθει έστω ένα ενισχυμένο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν το θέλανε. Λυσαλέα το πολέμησαν. Αυτό κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλαν μια ισχυρή Ελλάδα. Το 20 λοιπόν τον Νοέμβριο, οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν τη γνωστή ρηματική διακοίνωση που προειδοποιούν ότι αν επιστρέψει ο Κωνσταντίνος θα άρουν την υποστήριξή τους στην Ελλάδα, η οποία υποστήριξη τη θεωρώ και αμφίβολη κιόλα. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτως ή άλλως. Επιστρέφει ο Κωνσταντίνος και η δήλωση που κάνει από την Ιταλία πριν έρθει στην Ελλάδα είναι ότι θα συνεχίσω την ηρωική προσπάθεια του στρατού μας στη Μικρά Ασία. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος αναιρεί την υπόσχεση των υποστηρικτών του ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο στη Μικρά Ασία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο δεν έχει επαρκώς, ας πούμε, αξιολογηθεί. Σε αυτό το σημείο μόνο να μας διευκρινίσετε κάτι. Η γραμμή Βενιζέλου ήταν ότι δεν έπρεπε να κινηθεί ο ελληνικός στρατός 150 χιλιόμετρα. Ο Βενιζέλος, πάρα πολύ σωστά το λέτε, είχε κρατήσει το στρατό στα παράλια. Όταν έρχεται ο Κωνσταντίνος λοιπόν, η πολιτική αυτή αλλάζει. Μετά από δύο βραχίδιες κυβερνήσεις Καλογερόπουλου και Ράλη κτλ. Έρχεται στην εξουσία ο Γούναρης το Μάρτιο του 2021. Ο Γούναρης απευθύνεται στο Μεταξά, απόστρατο πλέον, και του ζητά να αναλάβει την αρχιστρατηγία. Ο Μεταξάς αρνείται, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει το σχέδιο του Γούναρη να προωθηθούμε στα βάση της Μικράς Ασίας, διότι είναι ένα σχέδιο, ας πούμε, αποτυχημένο εκ προημίου. Λοιπόν, ο Γούναρης λοιπόν επιμένει. Παρά που η μεγαλύτερη στρατιωτική ιδιοφία του καιρού, το Μεταξάς του έχει εξηγήσει ότι δεν μπορούμε να πάμε στα βάση της Μικράς Ασίας, δεν έχουμε τα logistics, δεν έχουμε αρκετό δυναμικό στρατιωτικό, δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε χρήματα. Λοιπόν, το Μάρτιο του 2021, λοιπόν, παρά τα αυτά, και ενώ οι Άγγλοι στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου ζητούν από τον Γούναρη να βρει έναν τρόπο να απεγκλωβιστεί από τη Μικρά Ασία, ο Γούναρης διατάσσει προέλαση. Η πρώτη μεγάλη προέλαση, λοιπόν, γίνεται το Μάρτιο του 2021 από την κυβέρνηση Γούναρη. Τον Ιούνιο του 2021 γίνεται
το πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχια. Και σε αυτό, όπου... όμως, συγγνώμη, και σε αυτό το σημείο όμως οι Εγγλέζοι εμέσως ή για τους δικούς τους λόγους προσπαθούν να αποτρέψουν την καταστροφή. Κοιτάξτε, οι Εγγλέζοι ζητούσαν από τον, από τον Βενιζέλο να βρει έναν τρόπο συνεννόηση με, με τον Κεμάλ, ξέροντας ότι ο Κεμάλ ήταν αδιάλακτος. Ο Κεμάλ έλεγε: το μόνο το οποίο δέχομαι είναι να φύγουν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αυτό οι Εγγλέζοι δεν το επέβαλαν στο Γούναρη. Απέναντίας τον, τον Ιούνιο του 1921, ο Γούναρης, η κυβέρνηση, ο βασιλιάς, το επιτελείο και ο αρχιστράτηγος συνεδριάζουν στην Κιουτάχια, και ενώ ο στρατός δηλώνει κατηγορηματικά, αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν και στα παρακτικά της διοίκησης των 6 κτλ., ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουμε στην Άγκυρα, ο Γούναρης λοιπόν διατάσσει να προελάσει ο ελληνικός στρατός στην Άγκυρα. Και όταν φτάνουμε πράγματι έτσι από την Άγκυρα στη μεγαλύτερη στρατιωτική εποπτεία του 20ου αιώνα, ότι ένα μικρό λιγάριθμο έθνος κατόρθωσε να φτάσει στην καρδιά του θηρίου, ας πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε λοιπόν, ενώ ο Κεμάλ έχει τρομοκρατηθεί, στην τουρκική εθνοσυνέλευση σχεδιάζουν την εκτέλεσή του και όλα αυτά τα πράγματα, ξαφνικά η στρατεία σταματάει έξω από την Άγκυρα άνευ αποχρόντως λόγου. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό. Λοιπόν, τι σου αντιπαρέρχομαι. Και εκεί λοιπόν παραμένει ο στρατός κατά τρόπο, ας πούμε, παρανοϊκό, παράλογο, ανεξηγητό, ανετιολόγητο. Παραμένει έναν ολόκληρο χρόνο σε μια γραμμή, όχι ακριβώς στην Άγκυρα, λίγο πιο μέσα, που απέχει όμως 600 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Κρατήθηκε ο ελληνικός στρατός χωρίς σχέδιο, χωρίς, ας πούμε, κάποιο στόχο στρατηγικό. Κρατήθηκε σε αυτό το σημείο επί έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, και χωρίς πόρους. Έτσι, γινόντουσαν συνέχεια στάσεις. Οι στρατιώτες πεινούσαν, έτσι, τρώγανε ποντίκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν μια τραγική απόφαση το να παραμείνει ο ελληνικός στρατός στα βάθη της Μικράς Ασίας, σε τεράστια απόσταση από τις βάσεις ανεφοδιασμού, και άνευ σκοπού. Δεν υπήρχε κάποιο σχεδιασμό για το τι θα κάνει ο στρατός λοιπόν εκεί. Και έτσι τον Αύγουστο του 1922, που ο Κεμάλ επιχειρεί την αντεπίθεσή του, έτσι, ο ελληνικός στρατός είναι υποδιάλυση και εύκολα και μάλλον φτάνει μέχρι τα παράλια. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Άντων Τσίσκα, ο αυστριακός ιστορικός, και στο βιβλίο του Das Oil Krieg, ο πόλεμος των πετρελαίων, αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο λοιπόν έγινε το εξής. Οι Άγγλοι έσυραν την Ελλάδα σε μια περιπέτεια στη Μικρά Ασία. Φαίνεται ότι υπήρξαν ενθαρρύνσεις ότι προχωρήστε να πάρετε την Άγκυρα και να καταλύσετε για πάντα την Τουρκία και να ξαναγίνετε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και αυτό όλο στήθηκε ώστε ο Κεμάλ, ο οποίος διεκδικούσε τα πετρέλαια της Μοσούλης, τα οποία τα διεκδικούσαν και οι Άγγλοι που είχαν σκοπό να τα ενσωματώσουν στο Ιράκ, το οποίο ήταν από αγγλική, υπό αγγλική εντολή, έτσι, ώστε ο Κεμάλ λοιπόν να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τις πετρελαιοπηγές της Μοσούλης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Κεμάλ επέμενε. Ο ελληνικός στρατός έφτασε στην Άγκυρα για να κάμψει τον Κεμάλ. Ο Κεμάλ εκάμψει. Άρχισε μια διαπραγμάτευση που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Λέει ο Τσίσκα ότι τον Ιούνιο του 1922, ο Κεμάλ λοιπόν συμφώνησε με την British Petroleum, τη γαλλική, την πρόγονο της Total και τη Standard Oil την αμερικάνικη. Συμφωνήσανε ότι τα πετρέλαια της Μοσούλης δεν θα ενσωματωθούν στην Τουρκία, θα γίνουν μέρος του Ιράκ. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ποσοστά, 22,75 κάθε εταιρεία. Παρουσία πρεσβευτών των δυτικών δυνάμεων. Και ο Αρμένης Γκιουλμπεκιάν πήρε 7% με αντάλλαγμα να σάψει το θέμα της αρμενικής γενοκτονίας, το οποίο απειλούσε, ας πούμε, να οδηγήσει την Τουρκία στο ειδικό δικαστήριο της εποχής. Επομένως, αυτή η συμφωνία Ιούνιος του 1921 ανοίγει το δρόμο για τον Κεμάλ για να πετάξει τους Έλληνες στη θάλασσα. Και τώρα, του είπαν, αφού παραιτήθηκε από τη Μοσούλη και τα βρήκαμε μεταξύ μας, μπορείς να προχωρήσεις εναντίον των Ελλήνων. Ένα μήνα μετά αρχίζει η μικρασιατική καταστροφή. Δεν είχε όμως ένα ρίσκο από τη στιγμή που, όπως είπατε, και οι ίδιοι Εγγλέζοι προέτρεπαν, ας πούμε, την ελληνική πλευρά να μην προχωρήσει. Ένα. Δύο. Έχετε πει πολλές φορές ότι στην ιστορία δεν ισχύει το αν. Η ιστορία δεν γράφεται με αν. Έχω όμως δύο. Αν το ένα θα το βάλουμε τώρα και το άλλο θα είναι στο τέλος. Αν τυχόν και ακολουθούσαν τη γραμμή Βενιζέλου και δεν έκαναν την προέλαση προς την Άγκυρα, να φτάσουν μέχρι το Σαγκάριο, και άφηναν αυτό το πράγμα να οριμάσει μέσα σε ένα διάστημα χρόνου, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η εξέλιξη? Κοιτάξτε, καταρχήν για το πρώτο θέμα, η αγγλική πολιτική
πάντοτε υπήρξε μια πολιτική διπρόσωπη, ή τριπρόσωπη, ή τετραπρόσωπη, ή πεντάκις πρόσωπη κτλ. Ήταν μια πολιτική δηλαδή που εξέπεμπε διαφορετικά μηνύματα στους διαφορετικούς παίκτες. Επομένως, οι Άγγλοι λέγανε στους Έλληνες βρείτε τα με τον Κεμάλ, λέγανε στον Κεμάλ ότι εσύ έχεις αυτή την αδιάλακτη στάση και καλά κάνεις. Έτσι, είχαν μια πολυσχηδή πολιτική την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και να αναλύσουμε. Αυτή την πολιτική την είχαν και στην Ελληνική Επανάσταση και στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στο Κυπριακό την είχαν. Έτσι, αυτή την πολιτική πολλαπλών αντιφατικών και στην κατοχή, έτσι, όπου βοηθούσαν ταυτόχρονα το ΕΑΜ και τις αντικομμουνιστικές οργανώσεις, έτσι, η τυχή του Γρίβα κτλ. Επομένως, είναι μια πολιτική την οποία δεν μπορούσαν οι Έλληνες να αναλύσουν σωστά. Δεν μπόρεσε να την αναλύσει ούτε ο Κολοκοτρώνης, ούτε ο Καποδίστριας, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Βελουχιώτης, ούτε ο Γρίβας. Έτσι. Δηλαδή είναι πάντοτε μια πολιτική που με το ένα χέρι αναιρεί αυτό που κάνει το άλλο. Τώρα έρχομαι στο υποθετικό σας ερώτημα, έτσι, αν δεν υπάρχουν στην ιστορία, αλλά δίκην διανοητικού ας πούμε παιγνίου, θα σας πω το εξής. Ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν καλύτερα σε θέση να αντιληφθεί από τους αντιπάλους του και να αποκρυπτογραφήσει την πολιτική των συμμάχων, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στα βάθη της Μικράς Ασίας. Διότι ας πούμε, κάτι ενδιαφέρον είναι η ταύτιση της στρατηγικής σκέψης του Βενιζέλου με το Μεταξά πάντοτε. Έτσι, σκεφτόντουσαν με τον ίδιο τρόπο. Όπως ο Μεταξάς είπε στο Γούναρη, δεν πάω στη Μικρά Ασία, στα βάθη της Μικράς Ασίας, έτσι και ο Βενιζέλος λοιπόν δεν είχε καμία πρόθεση να προχωρήσει. Και αυτό που πιστεύω ότι θα έκανε ο Βενιζέλος ήταν να ενδυναμώσει την ελληνική παρουσία στα παράλια. Πιστεύω ότι στη συνέχεια, ας πούμε, αν έβλεπε ότι ήταν αδύνατο να κρατήσει όλες τις περιοχές που είχε καταλάβει η Ελλάδα, θα έκανε κάποιο είδος, ας πούμε, συμφωνία με τον Κεμάλ να κρατήσει τη Σμύρνη και να σταματήσει ο πόλεμος, ας πούμε. Μια εικασία κάνω. Αυτό όμως που θέλω, κύριε Δαμαβολίτη, να τονίσω και θέλω να το προσέξουν όλοι οι ακροατές σας και κυρίως η ελληνική νεολαία, είναι ότι η Δύση προτίμησε την ανασύσταση του τουρκομογγολικού χαλιφάτου, της Τουρκίας δηλαδή, από τη δημιουργία μιας μεγάλης Ελλάδας, η οποία θα επεξέτεινε τα όρια της Δύσεως μέχρι τη Μικρά Ασία. Έτσι, εάν είχαν σαφώς, ας πούμε, οργανώσει, δημιουργήσει, δεχθεί, στηρίξει ένα μεγάλο ελληνικό κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και με δύο πυλώνες, την Βαλκανική Ελλάδα και την Μικρασιατική Ελλάδα, αυτή τη στιγμή θα ήταν άλλη η εικόνα του κόσμου σήμερα. Δεν θα υπήρχε ούτε ο εξισλαμισμός της Ευρώπης, ούτε αυτή η φοβερή κρίση στη Μέση Ανατολή. Έτσι, θα είχε ανοίξει αυτά τα θέματα. Όλο με αυτό, τρόπο... όλο αυτό περιγράφεται, συγγνώμη, γιατί πάντα έχετε το ταλέντο να προλαβαίνετε τις ερωτήσεις. Είστε δύσκολο στις συνεντεύξεις. Αυτό έγινε, γιατί ήταν η τελευταία ερώτηση. Το πού θα οριοθετηθεί η γραμμή για το ακροτελεύτιο άκρο της Ευρώπης που να είναι ανάχωμα και στη Μέση Ανατολή και στους Άραβες και στους Ρώσους, επιλέχθηκε τελικά η Τουρκία, γιατί όπως και το 1921 οι ναυτικές δυνάμεις της εποχής φοβήθηκαν την εξέλιξη της Ελλάδας σε ένα μεγάλο κράτος, στην ίδια χρονική στιγμή φοβήθηκαν μια μεγάλη Ελλάδα. Είναι κάτι λίγο φαϊνότερο. Το 1921 μέσω του Μαυροκορδάτου η αγγλική πολιτική συρρήκνωσε τα όρια της υποδιαμόρφωσης Ελλάδος στο Μαλιακό κόλπο, ξέρω, Αβρακικό κτλ. Έτσι, να μην υπάρχει μια ισχυρή Ελλάδα. Ενώ θα μπορούσε το 1921 να εξελιχθεί στην αποκαθήλωση, στην αποδόμηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην δημιουργία ξανά μιας μεγάλης Ελλάδας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ήταν στα αρχικά χρόνια της Επανάστασης, αυτό ήταν απολύτως δυνατό να γίνει. Όχι. Με λύσα, μας συρρήκνωσαν στα όρια ενός μη βιώσιμου κρατηδίου. Ακριβώς η ίδια λογική επικράτησε το 1922. Μην τυχόν και ξαναδημιουργηθεί ένα ισχυρό ελληνικό κράτος. Προτίμησαν δηλαδή σαφώς την Τουρκία από την Ελλάδα. Μια Τουρκία που ήταν πάντα εχθρική προς τη Δύση, με άλλα πολιτιστικά, θρησκευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Έτσι, μια Τουρκία τη οποία πάντοτε το μέλημα ήταν πώς θα εξισλαμίσει την Ευρώπη. Και όμως προτίμησαν αυτή την Τουρκία από το να υπάρξει μια μεγάλη Ελλάδα. Τώρα αυτό πιστεύω ότι έχει μεγάλο ιστορικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και ψυχαναλυτικό βάθος, ότι η Δύση είχε πάντοτε, λόγω της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Αρχαίας Ελλάδας, ένα βαθύ κόμπλεξ εναντίον της Ελλάδας, δεν ήθελε να ξαναδημιουργηθεί μια μεγάλη ελληνική δύναμη στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, αυτό το οποίο εύχομαι
ας πούμε, και ταυτόχρονα φοβάμαι, μην τυχόν και δεν γίνει. Είναι, εύχομαι λοιπόν, η Δύση σήμερα, όταν η Τουρκία με τόση λύσα προωθεί τον εξυλαμισμό της Ευρώπης, ας πούμε υποστήριξε το Ισλαμικό κράτος, απειλεί το Ισραήλ ότι θα μπει στην Ιερουσαλήμ κτλ. Εύχομαι λοιπόν η Δύση, ότι μια Τουρκία η οποία οδεύει προς τα BRICS, έτσι, προς τις χώρες του. Εύχομαι λοιπόν σήμερα η Δύση, της επικεφαλής οποίας είναι μια άλλη δύναμη, δεν είναι η Αγγλία, είναι η Αμερική, να καταλάβει ότι η Τουρκία αποτελεί ένα κίνδυνο για την παγκόσμια ισορροπία και να στηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη διένεξη που υπάρχει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα. Πάρα πολύ ανοιχτά. Πιο ανοιχτά δεν γίνεται. Απειλεί το Αιγαίο, απειλεί τη Θράκη, απειλεί την Κρήτη, απειλεί τη Θεσσαλονίκη. Το λένε οι άνθρωποι κάθε μέρα. Δεν το είπαν μια φορά, το λένε κάθε μέρα, κύριε Δαμαπολίτη. Μπορεί να παρακαλώ η Δύση να καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι πιο κοντά, είναι μέρος της Δύσης, είναι ο σκληρός πυρήνας της Δύσης, είναι η πηγή της Δύσης. Ενώ η Τουρκία είναι ο ιστορικός αντίπαλος της Δύσης και να στηρίξει ανοιχτά την Ελλάδα, αφήνοντας τις ψευδεστήσεις ότι η Τουρκία μπορεί ποτέ να γίνει, ας πούμε, πυλώνας του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, στην Ελληνική Επανάσταση που στήριξαν την επιβίωση της Τουρκίας, είδανε τι πάθανε. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία που στήριξαν την αναβίωση της Τουρκίας, πάλι είδανε τι πάθανε. Μπορεί η Δύση για την τρίτη φορά που τίθεται το θέμα του διλήμματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας να καταλάβουν τι είναι η Ελλάδα και τι είναι η Τουρκία. Αυτό είναι για μένα το βασικό ιστορικό δίδαγμα που πρέπει να εξαγάγουμε από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί βέβαια ή διαφωνεί κάποιος με τις προσεγγίσεις που κάνετε τις ιστορικές, σε αυτό δεν νομίζω ότι θα βρεθούν πολλοί να διαφοροποιηθούν, και μιας και η Τουρκία συμπορεύεται με τις υπόλοιπες αυτοκρατορικές δυνάμεις που είναι ενάντια στη Δύση, και το Ιράν και την Τουρκία και την Κίνα και το καθεξής. Τελευταία ερώτηση, μάλλον προτελευταία ήταν, αλλά ίσως να έχετε κάποιο τρόπο να παρακολουθείτε το monitor και βλέπετε τις ερωτήσεις, τις προλαμβάνετε, οπότε αλλάζουμε και τη σειρά. Είναι το δεύτερο αν. Είμαστε στη μάχη της Καλλίπολης, έχει γίνει πρόσκληση για τη συμμετοχή της Ελλάδος, ο Βενιζέλος έχει πείσει το βασιλιά για συμμετοχή, οι Άγγλοι έχουν πει ότι θα δώσουν πολλά στους Έλληνες, μεταξύ αυτών και η Κύπρο, και ο Μεταξάς απειλεί την συνοχή, την πολιτική, και έτσι ο Βενιζέλος κάνει πίσω. Είναι αρκετοί που έχουν δει αυτό το σημείο καμπής, διότι αν είχε συμμετάσχει, είπαμε το αν δεν υπάρχει, αλλά τώρα έχουμε το περιθώριο, αφού έχει κλείσει τον κύκλο της ιστορία, να κάνουμε παίγνια πάνω σε αυτό. Αν λοιπόν συμμετείχε τότε, το άστρο του Κεμάλ δεν είχε ανατύλει, η Ρώσικη Επανάσταση δεν είχε γίνει, ο κόσμος όλος θα ήταν διαφορετικός, και οι περισσότεροι που υποστηρίζουν αυτό λένε ότι θα ήταν και διαφορετική η θέση της Ελλάδος, γιατί μετά στο τραπέζι των νικητών θα έπαιρνε κάποια πράγματα. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, ακούστε, έτσι όπως τα λέτε είναι, αλλά θέλω να επισημάνω αυτό που είπατε, ότι τελικά όλο αυτό το σχέδιο το τίναξε ο Μεταξάς στον αέρα. Άρα λοιπόν εδώ αγώ μέσα στο ερώτημα ποιος ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς πράγματι. Ο Ιωάννης Μεταξάς λοιπόν είναι ο υπασπιστής του Βενιζέλου, είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Βενιζέλος ανέθεσε τη διαπραγμάτευση για τη συνθήκη και του Λονδίνου και του Βουκαρεστίου, δύο βαλκανικούς πολέμους. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε στρατιωτικά την ελληνική συμμετοχή στους βαλκανικούς πολέμους και την προέλευση της Ελλάδας προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που υλοποίησε το σχέδιο των Άγγλων το 1912-13 να εκδιώξουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα Βαλκάνια και από την Αραβική Χερσόνησο, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε δεχθεί γερμανική διείσδυση, είχε απεικιοποιηθεί από τους Γερμανούς, φτιαχνόταν με μεγάλη ταχύτητα ο σιδηρόδρομος Βερολίνου Βαγδάτης που θα έβαζε τέρμα στην Βρετανική Παντοκρατορία. Επομένως είναι ένας άνθρωπος που στην ουσία είναι η αιχμή του δόρατος της Βρετανικής πολιτικής. Όταν λοιπόν ο Βενιζέλος τεινάζει στον αέρα τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Καλλίπολη, πρέπει να διερωτηθούμε εν ονόματι ποιου το κάνει. Το κάνει φυσικά εν ονόματι του ελληνικού συμφέροντος όπως το έβλεπε, αλλά μήπως δεν είναι μόνο το ελληνικό συμφέρον, αλλά είναι ένα σημείο σύγκλησης του ελληνικού με το βρετανικό. Με το βρετανικό συμφέρον την εποχή εκείνη, διότι οι Άγγλοι λοιπόν επισήμως προσκαλούσαν την Ελλάδα, αλλά ανεπισήμως ακύρωναν τη συμμετοχή της. Αυτό
όπως ξέρουμε, σε όλες τις περιπτώσεις αυτό έχει γίνει με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι λένε κάτι και το ακυρώνουν με τον ταυτόχρονα με άλλο τρόπο. Έτσι, υποστήριζαν την Ελληνική Επανάσταση, αλλά τη συρρήγνωναν ταυτόχρονα. Έτσι, στην κατοχή έκαναν το ίδιο. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκαναν το ίδιο. Δηλαδή, αυτό εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Έτσι, η στάση του Μεταξά για μένα, τον οποίο δεν το θεωρώ υπουδενή Γερμανού πράκτορα, υπουδενή. Δηλαδή, αυτά είναι τα θεωρώ αστεία. Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος ο σταθερά σύμμαχος των Άγγλων. Μην ξεχνάτε ότι το 1940 ο Μεταξάς είναι αυτός ο οποίος βάζει την Ελλάδα στον πόλεμο υπέρ των Άγγλων και κατάγει την πρώτη συντριπτική νίκη κατά του άξονα. Έτσι. Δίνοντας, ας πούμε, ανάσα ζωή. Είχε κάνει και την προεργασία πιο μπροστά ένα χρόνο με τα οχυρά και τα οχυρά. Φυσικά. Λοιπόν, άρα δεν σπέβδω να θεωρήσω το Μεταξά έναν άνθρωπο που έδρασε τότε το 14 μπροστά στην Καλλίπολη. Έτσι, αντίθετα προς τους συμμάχους. Για μένα εκεί είναι το κλειδί όλης της συζήτησης. Μάλιστα, κύριε Μελωτόπουλε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ιστορική προσέγγιση που μας κάνετε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κύριε Δαμαβολίτη, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.